τα διαστήματα στις μείζονες κλιματικές. Για να εντοπίσουμε τα διαστήματα στις κλίμακες, έχουμε υπόψη μας τις μείζονες, έχουμε υπόψη μας την κλίμακα ντο μείζωνα. Όσον αφορά στα διαστήματα Δευτέρας, θυμόμαστε ποια είναι τα φυσικά ημιτόνια, είναι το μηφα και το συντό. Άρα, στην τρίτη νότα της κλίμακας και στην έβδομη, μιας οποιασδήποτε μείζωνος κλίμακας, θεμελιώνονται διαστήματα Δευτέρας μικρής, ημιτόνια. Άρα όλα τα άλλα διαστήματα, στην πρώτη, στη δεύτερη, που θεμελιώνονται στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τέταρτη, στην πέμπτη και στην έκτη, είναι τόνοι. 7 διαστήματα έχουμε στην κλίμακα. Τα δύο είναι ημιτόνια, Δευτέρας μικρής. Όλα τα άλλα είναι διαστήματα Δευτέρας μεγάλης. Και πάμε στα διαστήματα τρίτης. Θυμόμαστε ότι τα διαστήματα τρίτης μεγάλης είναι τα ντομίφαλα σολσί. Ένας άλλος τρόπος για να θυμόμαστε τα διαστήματα είναι με αναγωγή στις συγχορδίες. Ποιες συγχορδίες έχουν τρίτη μεγάλη? Τρίτη μεγάλη έχουν οι συγχορδίες οι μείζωνες. Άρα που έχουμε μείζωνες συγχορδίες σε μια κλίμακα, στην πρώτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη βαθμίδα της. Άρα στην πρώτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη βαθμίδα θεμελιώνονται διαστήματα τρίτης μεγάλης, στις κύριες βαθμίδες δηλαδή. Άρα στην πρώτη, στην τέταρτη και στην πέμπτη έχουμε διαστήματα τρίτης μεγάλης, σε όλες τις άλλες βαθμίδες της κλίμακας θεμελιώνονται διαστήματα τρίτης μικρής. Και πάμε στα διαστήματα πέμπτης. Θυμόμαστε ότι η φυσική πέμπτη αλλοδομένη είναι το ΣΥΦΑ. Θυμόμαστε ότι η συγχορδία που έχει πέμπτη αλλοδομένη είναι η αλλοδομένη συγχορδία προφανώς. Και σε μια μείζωνα κλίμακα, η αλλοδομένη συγχορδία θεμελιώνεται στην 7η βαθμίδα της κλίμακας. Έτσι λοιπόν, στην 7η βαθμίδα της κλίμακας έχουμε διάστημα πέμπτης αλλοδομένης. Σε όλες τις άλλες βαθμίδες της μείζωνος κλίμακας θεμελιώνονται διαστήματα πέμπτης καθαρής. Και πάμε στις ελάσσονες κλίμακες. Ως προς τα διαστήματα Δευτέρας, θυμόμαστε την εξίσωση τόνος-ημιτόνιο, τόνος-τόνος-ημιτόνιο, τριημιτόνιο-ημιτόνιο. Άρα, διαστήματα Δευτέρας μεγάλης θεμελιώνονται στην πρώτη, στην τρίτη και στην τέταρτη βαθμίδα. Διαστήματα Δευτέρας μικρής στην δεύτερη, έτσι, ημιτόνιο, στην πέμπτη, ημιτόνιο και στην έβδομη. Διάστημα Δευτέρας αυξημένης στην έκτη, το Life SEC, είναι το τριημιτόνιο. Και η Δευτέρα μεγάλη που είπαμε θεμελιώνονται στην πρώτη, στην τρίτη και στην τέταρτη νότα της κλίμακας. Πάμε στα διαστήματα τρίτης και αναζητάμε τα διαστήματα τρίτης μεγάλης, αναζητάμε τις συγχορδίες που έχουν τρίτη μεγάλη και είναι οι μείζωνες και οι αυξημένες. Μείζωνες συγχορδίες θεμελιώνονται στην πέμπτη και στην έκτη νότα μιας ελάσσονας κλίμακας. Υπάρχει ακόμα μία συγχορδία, η αυξημένη, και εκεί θεμελιώνεται διάστημα τρίτης μεγάλης και η αυξημένη συγχορδία είναι η τρίτη. Η συγχορδία που θεμελιώνεται στην τρίτη βαθμίδα μιας ελάσσονος κλίμακας. Άρα τα διαστήματα τρίτης μεγάλης θεμελιώνονται στην τρίτη, στην πέμπτη και στην έκτη βαθμίδα. Τρίτες μικρές σε όλα στις άλλες βαθμίδες της κλίμακας θεμελιώνονται τις ελάσσονες, δηλαδή στην πρώτη, στην δεύτερη, στην τέταρτη, θα το διορθώσουμε, στην τέταρτη και στην έβδομη. Διαστήματα πέμπτης τώρα, διαστήματα πέμπτης καθαρής, που αλλού, εκεί που έχουμε συγχορδίες, μείζωνες και ελάσσονες.
Μίζωνες συγχορδίες στην πέμπτη και στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας, ελάσσονες στην πρώτη και στην τέταρτη. Διαστήματα πέμπτης ελαττωμένης, εκεί που έχουμε ελαττωμένες συγχορδίες. Πού έχουμε ελαττωμένες συγχορδίες σε μια ελάσσονα κλίμακα, στη δεύτερη και στην έβδομη βαθμίδα. Και πέμπτης αυξημένης, διαστήματα πού, εκεί που θεμελιώνεται η συγχορδία, μάλλον που θεμελιώνεται στην τρίτη βαθμίδα της κλίμακας. Που η συγχορδία της τρίτης είναι αυξημένη συγχορδία, άρα και το διάστημά της είναι διάστημα πέμπτης αυξημένης.